Κανονικά διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι επαγγελματικές οργανώσεις λιανικής διανομής αποφάσισαν να βάλουν τέλος στο εμπάρκο που είχαν κηρύξει λόγω της διαφωνίας τους μεταξύ άλλων, αλλά και με την εξίσωση του φόρου. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι αν και δεν υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση λόγω των προβλέψεων για επιδείνωση του καιρού και λαμβάνοντας υπόψη τις ευπαθείς ομάδες, αποφάσισαν από το Σάββατο να ξεκινήσουν τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καθιερώνεται ένας ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης στα 330 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του φόρου, δηλαδή καταβολή επιδόματος θέρμανσης για όσους το δικαιούνται, με βάση εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια. Η επιστροφή θα γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, θα διατεθεί προς 1,35 έως 1,40 λεπτά το λίτρο, έναντι περίπου 1 ευρώ που ήταν πέρσι. Ενώ είχατε διαμηνήσει εσείς πως δεν θα αρχίσετε τη διάθεση του πετρελαίου, παρόλα αυτά αύριο παραγγέλλεται και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει κανονικά. Ποιος ήταν ο λόγος, δεν τα βρήκατε με την κυβέρνηση, ποιος ήταν ο λόγος τελικά που σας έκανε να αλλάξετε γνώμη? Παρόλο τις δύο συνεχόμενες συναντήσεις με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαυραγάνη, και τη μία συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, όλες αυτές οι συναντήσεις απέβησαν άκαρπες. Προσπαθήσαμε να συναντηθούμε με τους αρχηγούς των κομμάτων, όπου και εκεί δεν μπόρεσαμε λόγω της έλευσης και λόγω της κρισιμότητας των στιγμών από πλευράς Τρόικας και από συναντήσεις μεταξύ τους. Δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε με τους αρχηγούς των κομμάτων. Έτσι αποφασίσαμε λόγω και της χειροτέρευσης των καιρικών συνθηκών που έρχεται από το Σαββατοκύριακο, να ξεκινήσουμε την διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, ναι, μη σταματώντας όμως τις επαφές και προσπαθώντας να συναντήσουμε και τους τέσσερις βασικά αρχηγούς των κομμάτων, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές, ώστε να τους ενημερώσουμε την στιγμή που θα πάει η προσψήφιση, η εξίσωση του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης όσο το κίνησης, να είναι ενημερωμένοι μήπως τυχόν και δεν περάσει το μέτρο. Προς αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από Δευτέρα, ναι, και βρισκόμαστε στο 1,40 μέσο όρο τιμή. Ό,τι έχω από πέρυσι. Έχει γεμίσει ο Λέβητας και αυτό μέχρι όσο πάει. Από εκεί και πέρα, ξύλο, τζάκι, ό,τι βρούμε. Συντηρητικά, έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν νομίζω να είναι για τίποτα περισσότερο. Ναι, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, οπωσδήποτε, ναι. Θα πάρω λιγότερο πετρέλαιο και θα προσπαθήσω να κάνω τη μεγαλύτερη οικονομία. Μέχρι που φτάνει το χτύπημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε πετρέλαιο και δεν είναι. Εγώ είμαι και χειμερινός κολυμπητής, δεν χρειάζομαι πολύ. Τι πράγμα είναι αυτό, πίνετε?